εκτέλεση με στόχο την εστία, μόλις out. Μια καλή παλιά βέβαια με στόχο το goal post. Η μπάλα σπάει αριστερά, ο διερχόμενος χάφ είναι εκείνος ο οποίος θέλει να γυρίσει μπροστά από τον προσωπικό του αντίπαλο. Σε ένα χαμηλό σούτ απευθεία στα χέρια του Μαλιάτσου. Προτιμάει να κάνει παιχνίδι βέβαια στο πρόσωπο της αντιπάλου άμυνας εκεί όπου θα πέσει στην εποπτεία του Ροφημένου σε μια κεφαλιά για να ανοίξει το παιχνίδι περισσότερο και να σπάσει τη ρουτίνα. Και τον Ανωτικό Αστέρα βέβαια, οι οποίοι έχουν 3 βαθμούς. Η επαναφορά και το γέμισμα το βγάζει ο αμυντικός, θα τη γυρίσει έξω, δίνει τη μονομαχία και βγαίνει νικητής. Και η ευκαιρία για ένα δυνατό σουτ! Παρολίγο να βρει στόχο και φυσικά να ευνηδιάσει τους πάντες εδώ στην Πηλαία το σουτ από τον Τζιοπανίδη, έχω την εντύπωση είναι το εξάρι. Στο ημίωρο και κάτι παραπάνω στο 31 της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι, εδώ στο γήπεδο Πηλαίας. Το σκορ δεν έχει ανοίξει ακόμη, εδώ ωστόσο στρώνεται η ευκαιρία. Και διακοπή στο παιχνίδι για offside από το Δόνι με τον Μπουζάκη. Εδώ η Ορδανίδη στην κόντρα με ανοιχτό χώρο. Θα γυρίσει το κορμί του, παίρνει το πέριμο στα μέσα και ψάχνει κίνητρο για μια κάθετη παλιά για να βγάλει σε θέση τέτα-τέτ τον προθυμένο. Κερδίζει το φάουλ και κοιτάξτε πού θα στηθεί η μπάλα. Και είναι το φάουλ το οποίο αναμένεται να εκτελεστεί. Λίγα μέτρα φορά είναι 3 παίκτες επάνω για να δούμε ποια θα είναι η κομπίνα. Το απευθείας βέβαια το βγάζει ο Μαλιάτσος. Μια καλή στιγμή για τον Αετό Βασιλικό να ευνηδιάσει. Και παλιά πάσα του αμυντικού θα γεμίσει όπως δεξιά στην κίνηση που ανοίγεται με τον Ιορδανίδη. Να πιάνει ένα δυνατό σου στην κίνηση να το στέλνει out. Θα την ανοίξει και πάλι στην πτέρυγα. Θα κάνει passing game σε πλεονεκτική θέση. Μπουζάκης! Απευθείας στα χέρια του Γαραφιλιά. Μια καυτή κεφαλιά η οποία μπορούσε να ανοίξει το σκορ, φίλες και φίλοι. Λίγο αδύναμη. Θα δώσει τη μονομαχία, θα γεμίσει. Μπάλα περνάει στα χέρια του goalkeeper. Η εκτέλεση στο τείχος θα εκτελέσει και πάλι. Θα στοχεύσει άξονα είναι κόρνερ. Κάπου εδώ βέβαια ο Δόνης στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια σε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μετουσιώνεται σε σκορ. Σε μια κλασική μονομαχία η οποία ξεκίνησε με τις με τους κανονιοβολισμούς του Αετού Βασιλικών, απάντησε η ομάδα της Πηλαίας με τον Μπουζάκη. Ο Ιορδανίδης μέχρι στιγμής ήταν εκείνος ο οποίος απείλησε κυρίως για τους φιλοξενούμενους. Φυσικά σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να ανοίξει ακόμη περισσότερο. Μικρή διακοπή τα λέμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου μέρους. Ένωση Πηλαίας, Αετός Βασιλικών στο 0. Σε ευνηδιαστικό τέμπο, σε ένα γέμισμα αριστερά και μια ευκαιρία για τον Αποστολίδη να ανοίξει το σκορ. Out. Το κοντρόλ από τον διεργωμένο χάφ, η μπάλα σπάει δεξιά και βγαίνει στην κόντρα με αξιώσεις, ένα χαμηλό γέμισμα απευθείας σε κόρνερ. Και στην επέλαση, στη διαγώνια, στην προθυμένη παλιά, διορθώσω. Εκεί όπου η Ένωση Πηλαίας ψάχνει την υπεραριθμία στην περιοχή, θα τη γυρίσει χαμηλά η σέντρα, η μπάλα περνάει! 1-0 η Ένωση! 1-0 σε μια κλασική υπεροχή στην περιοχή. Βγήκε στον ευνηδιασμό, κέρδισε τις τυπώσεις, η μπάλα έσπασε τον άξονα και κατέληξε στα δίχτυα. Και η ευκαιρία για την ομάδα των Κιτρίνων σε ένα γέμισμα το οποίο κυνηγάει ο Νίκα. Η σέντρα, το shoot out! Offside τελικά όπως υποδεικνύει ο Πετρίδης. Του Αετού διορθώνει ο Νατσιόπουλος ο οποίος πήρε πεισματάρης και ορθώνει ανάστημα. Θα γυρίσει και κερδίζει το φάουλ. Προτιμάει να κάνει passing game πίσω παλιά στα πόδια του διερχόμενου χάφη. Σέντρα, η μπάλα περνάει και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-1. Το γέμισμα σε out. Ο οποίος παίρνει τα πατήματα, χαμηλά η σέντρα, η μπάλα περνάει, την βγάζει αμυντικός, θα την γυρίσει, ευκαιρία. Είναι out.
Η επαναφορά θα κατεβάσει με ωραίο τρόπο, θα τη γυρίσει αριστερά, ελέγχει ο Νίκα. Το γέμισμα με στο γοντινεστή out. Αυγίδη, ο οποίος ανεβάζει στροφές και η σέντρα. Και να δούμε τι πάει να κάνει η ομάδα της Ένωσης από το σημείο. Είναι η ευκαιρία για να χαμηλώσουν. Το βγάζει ο αμυντικός ενστικτοδός και η ευκαιρία είναι και πάλι στο προσκήνιο για τους συμμετούχους. Στην κόντρα επιμένουν σε τρίτο ρυθμό. Χαμηλά βέβαια για τον Γκόλια και θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε το σκεπτικό από το σημείο. Passing game, θα την γυρίσει άλλη δεξιά. Είναι αλλαγές της μπάλας, χαμηλά η σέντρα, η ευκαιρία! Το βγάζει ο Καραφιλιάς. Διακοπή στο παιχνίδι για φάουλ. Με μια μαλλιά βέβαια απευθεία στα χέρια του Μαλλιάτσου. Έτοιμος να πάρει την κούρσα, γιατί πάει να κάνει εκεί, να βγάλει μια γλυκιά σέντρα στον άξονα, μια παλιά συστημένη για το κεφάλι του στον προωθημένου. Κεφαλιά πάσα από το σημείο στην κόντρα η κίτρινη, με παλιά του Νίκα στην πλάτη της άμυνας και μπαίνει. Απευθείας με τον στόπερ να του κερδίζει την μπουκιά από το στόμα προτού γίνει επικίνδυνος. Επιβαίνουν οι κίτρινοι, Νίκα, σδοκάρι, μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Αετού Βασιλικών να κλείσει το παιχνίδι ως νικτός κλέφτης. Διακοπή στο παιχνίδι για πλάγιο βέβαια στο πλαίσιο του fair play. Υπάρχει παίχτης του Αετού Βασιλικών στο έδαφος. Και σε μια πρώτη επιλογή ο διερχόμενος back, το φάουλ του Νίκα, φάουλ όπως φυρίζει ο Δόνης και η κίτρινη κάρτα στον αντίπαλο. Και είναι η αποβολή. Η ευκαιρία και πάλι για τους μπλε. Είναι αλλαγές της μπάλας, δεξιά ο Νασιόπουλος ελέγχει, χαμηλά η σέντρα, η μπάλα περνάει, η ευκαιρία για το σουτ. Θα το στρώσει, θα τη σερβίρει, η ευκαιρία από διαγώνια θέση. Σε κέρια θέση ο Καραφιλιάς τη διώχνει σε κόρνερ. Ίσως ήταν ένας αγώνας ο οποίος έκρυβε τις δικές του ιδιαιτερότητες. Σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν άφησε να συγκίνητο κανέναν, 1-1 το σκορ. Και όλα αυτά στο περιθώριο βέβαια, εφόσον κλείνουμε την έκτη αγωνιστική. Κοντά μας ένας από τους πρωταγωνιστές των γηπεδούχων, τον φιλοξενούμενο να διορθώσω του Αετού Βασιλικών, ο Γιάννης ο Χριστοστόμου. Γιάννη, ένα παιχνίδι το οποίο φάνηκε ότι θα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες όπως ανέφερα. Δύσκολο για τους φιλοξενούμενους βέβαια. Εσείς καταφέρατε και πήρατε τον βαθμό της Σομαλίας. Πες σας δύο λόγια από το πώς είδες το παιχνίδι εσύ με τα δικά σου μάτια. Εντάξει, ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ωραίο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Πιστεύω μπορούσαμε να σκοράρουμε. Είχαμε δύο καλές ευκαιρίες. Έκανε δύο καλές αποκρούσεις στον τερματοφύλακα της Πηλέας. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι μπήκαμε καλούτσικα. Η Πηλέα ανέβηκε, ανέβασε ρυθμό. Βρήκε ένα γκολ σε μια αντεπίθεση. Παρ' όλα αυτά δεν τα παρατήσαμε. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να σκοράρουμε, μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω, πιστεύω. Σοφαρίσαμε. Κρατήσαμε το παιχνίδι εν τέλει. Δεν κάναμε καμιά ακόμα ευκαιρία, ούτε δεχτήκαμε όμως. Φάγαμε μια κόκκινη στο τέλος, αμυνθήκαμε και πήραμε βαθμό. Το θετικό για την ομάδα είναι ότι δεν θύμισε σε καμία περίπτωση η ομάδα η οποία θα είναι ουραγός, κυνήγησε το παιχνίδι, είχε τα δικά της καμπανεβάσματα, ανά δεκάλεπτο βέβαια εμφανίσεις, ένα τέρμα το οποίο ξανέβαλε στο παιχνίδι και φυσικά η μεγάλη ευκαιρία του Νίκα, κάπου στον επίλογο στο βοκάρι, θα μπορούσε να κλείσει νικηφόρα και με διπλό. Πιστεύεις ότι η ομάδα του Αετού Βασιλικών θα έχει τα ψυχικά αποθέματα να κυνηγήσει και τα επόμενα ντέρμπι? Σίγουρα, και μέχρι στιγμής όλα τα εκτός από μάτς με την Ευκαρπία και τον Παύλο Μελά και με την Άσυρο ήμασταν πολύ καλή. Φάγαμε δύο γκολ στο κοντά σε 90. Ένα πέναλτι φάγαμε το Ρεόκαστρο. Εντάξει, ήμασταν λίγο, θα πω και λίγο άτυχοι στα αποτελέσματα αυτά. Όλα τα μάτς παλεύουμε, τα παίζουμε στα ίσα. Δυστυχώς μας αδικεί και λίγο βαθμολογία και εμείς δεν βρίσκουμε εύκολα τον γκολ. Γι' αυτό είμαστε εκεί που είμαστε. Συνέχεια θα παλέψουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ώστε η ομάδα να πάρει βαθμούς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Και κάπου εδώ φτάνουμε στον επίλογο της σημερινής μας αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε τις προκλήσεις του, είχε δύο πολύ όμορφα τέρματα από ένα έκαστος για τις ομάδες. Από τον Μιχάλη Κομίτη στην περιγραφή, από τον Πέτρο Κιτσόκου στην κάμερα. Να ήταν ευχάριστο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια χαρά σε όλους.